Καλημέρα και καλοτάξιδο, κυρία Ψαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι τόσο πολύ που τα λέμε μαζί σήμερα. Παρομοίως, η χαρά είναι και δική μου και χαίρομαι πολύ που μια γυναίκα σαν εσάς, που είστε καταξιωμένη στον επαγγελματικό σας χώρο, βρήκατε τον τρόπο μέσα από τη συγγραφή και από το προηγούμενο και από το πρώτο σας βιβλίο, το Λαβωμένα Σ' Αγαπώ, το μυθιστόρημα εκείνο, αλλά και από το τωρινό, κυρίως από το τωρινό και Μέρες που είναι, το δικαίωμά μου να αναδείξετε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα που φαίνεται πως και η περίοδος της καραντίνας και της πανδημίας το έχει φέρει ως θέμα συζήτησης και πρέπει να καταρριφθούν τα στερεότυπα, τα ταμπού και να μιλήσουμε ανοιχτά γι' αυτό. Να μην έχουμε μόνο την κλειδαρότρυπα και το αυτή κολλημένο στον τοίχο, αλλά να ανοίξουν τα στόματα, η ενδοοικογενειακή βία. Θέλω να μου πείτε η αληθινή αυτή ιστορία. Πότε έφτασε στα δικά σας μάτια και αυτιά, δηλαδή πότε μπήκε μέσα σας και σας περιτριγύριζε και έλεγε πρέπει να το γράψω. Έβγαινε από την ψυχή και το μυαλό σας στο χέρι, στη γραφή δηλαδή. Ναι, πρέπει να έχει 3 με 4 χρόνια όπου σε μια συζήτηση που είχα με τους γονείς μου άκουσα για αυτό το τηλεφώνημα που δέχτηκαν από μία φίλη τους, η οποία, ξέρετε τώρα πώς είναι τα πράγματα, όταν ένας άνθρωπος είναι τοξικός, σε απομακρύνει πρώτα από τους ανθρώπους γύρω σου, τους αγαπημένους σου. Μία φίλη λοιπόν, πολύ αγαπημένη οικογενειακή και μακρινή συγγενής θα έλεγα, είχε απομακρυνθεί από την οικογένειά μου για 30 περίπου χρόνια. Και ένα βράδυ χτύπησε το τηλέφωνο, το σταθερό τηλέφωνο του σπιτιού του πατρικού μου και ήταν αυτή η γυναίκα η οποία έλεγε στη μητέρα μου ότι βρίσκεται στο ψυχιατρίο, είναι παγιδευμένη και χρειάζεται βοήθεια προκειμένου να βγει από εκεί. Ήτανε... Σιγά σιγά έμαθα όλη την ιστορία πώς βρέθηκε εκεί. Στην πραγματικότητα δεν κατηγορήθηκε για κάποιο φόνο, αυτό ήταν στοιχείο μυθοπλασίας. Όμως όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχει περάσει, τα οποία αναγράφω στο βιβλίο και άλλα τόσα που δεν αναγράφω είναι ακόμη πιο σκληρά από αυτά που θα διαβάσει ο αναγνώστης. Όταν άρχισα να μαθαίνω την ιστορία της με στήχεσε. Δεν είχα άλλη επιλογή από το να καθίσω να γράψω γι' αυτό. Ναι, και πόσο συγκλονιστική είναι και πόσο η πραγματικότητα ξεπερνάει πολλές φορές και τη φαντασία των ίδιων των συγγραφέων, κυρία Ψαρά. Πραγματικά, δηλαδή αυτό είναι κάτι το οποίο το τονίζω όσες φορές και αν με έχουν ρωτήσει, γιατί στο βιβλίο υπάρχουν κάποιες σκηνές οι οποίες είναι πολύ σκληρές και έχει τύχει άνθρωποι που το διάβασαν να επικοινωνήσουν μαζί μου και να μου πούνε «Μα έλα τώρα, είναι αλήθεια, είναι δυνατόν». Και αυτό που τους απαντάω κάθε φορά είναι ότι ναι, είναι αλήθεια και είναι και άλλα τόσα τα οποία δεν έχουν καταγραφεί, γιατί ο στόχος μου δεν ήταν ούτε να σοκάρω, ούτε να εντυπωσιάσω με μια σειρά σκληρών γεγονότων τα οποία θα κερδίσουν εκείνη τη στιγμή την προσοχή του αναγνώστη. Ήθελα να το τραβήξω με την προσοχή για κάποια πράγματα, να το τονίσω τη σημαντικότητα, αλλά το βιβλίο έχει και μια πιο εσωτερική διάσταση, ψυχογραφώντας τους ήρωες και προσπαθώντας να καταλάβουμε γιατί συμβαίνουν όλα αυτά. Γιατί, τι οδηγεί κάποιον στο να συμπεριφερθεί έτσι σε έναν άλλον άνθρωπο, να τον κακοποιήσει, να τον ταλαιπωρήσει, να τον βασανίσει. Και από την άλλη πλευρά, γιατί κάποιος κάθεται και τα υπομένει όλα αυτά. Ναι. Μέχρι να φωνάξει ότι είναι δικαίωμά μου να μην το δέχομαι όλο αυτό. Ναι, και μια ζωή βέβαια που περνάει και πίσω δεν επιστρέφει, δεν γυρνάει καμία μέρα από τη ζωή κανενός ανθρώπου και πώς περνάνε αυτές οι μέρες, αφενός όταν έχουν χειριστικούς συντρόφους, αφετέρου όμως βρίσκουν και οι χειριστικοί ένα πεδίο και λειτουργούν φυσικά, έτσι. Φυσικά και η Δανάη, η ηρωίδα του βιβλίου μου δεν ήταν μόνο ο συντροφός της ο οποίος λειτουργούσε χειριστικά και κακοποιητικά απέναντι της. Από τη στιγμή που γεννήθηκε αυτό το πλάσμα, ζούσε σε ένα τέτοιο περιβάλλον, πρώτα-πρώτα με την ίδια της τη μητέρα. Ναι. Είδατε πόσο δεν είναι τυχαίο τίποτα, εκπαιδεύτηκε ένα παιδί και μετά και ως ενήλικη μπορούσε να δέχεται μία συμπεριφορά η οποία δεν είναι καθόλου αποδεκτή κοινωνικά και ανθρωπιστικά. Δυστυχώς είναι πάρα πολύ συχνό το φαινόμενο ότι... Και είναι μια εξήγηση ότι άνθρωποι που υπομένουν αυτές τις συμπεριφορές
Είναι γιατί δυστυχώς έχουν μάθει να τις βιώνουν από πολύ μικροί και παρόλο που αντιλαμβάνονται ότι αυτό είναι κάτι το οποίο τους κάνει κακό, νιώθουν οικεία μέσα σε αυτό, δεν έχουν γνωρίσει κάτι άλλο. Τους φαίνονται άγνωστα νερά όλα τα υπόλοιπα. Ναι. Και αυτό είναι ακόμη πιο τραγικό, αν το αναλύσει κανείς. Πραγματικά, γιατί είναι μια κατάσταση η οποία αρχίζει και γίνεται κανονικότητα. Ακριβώς. Είναι δική τους κανονικότητα. Είναι δική τους κανονικότητα και γίνεται αποδεκτή και είναι κρίμα να χάνονται οι ζωές αυτών των ανθρώπων με αυτόν τον τρόπο. Να περνάει δηλαδή, όταν λέω χάνονται, να περνάει η ζωή τους με αυτόν τον τρόπο και με αυτές τις συνθήκες και με αυτή τη στεναχώρια και την καθημερινή θλίψη. Αλλά ακόμη χειρότερο, ότι μέσα σε τέτοιες καταστάσεις μεγαλώνουν οι επόμενες γενιές. Αυτές οι καταστάσεις έχουν παιδιά που βιώνουν με τη σειρά τους και παίρνουν αυτά τα ερεθίσματα και βέβαια με κάποιον τρόπο θα τα αναπαράξουν. Εμένα αυτό είναι που με τρομάζει ακόμη περισσότερο, ότι δεν μπαίνει ένα φρένο σε αυτές τις καταστάσεις. Μου αρέσει η κυρία Ψαρά, θα πω για την αφιέρωση που έχετε στην αρχή. Λέει, ναι, στις γυναίκες που τόλμησαν και σε όλους εκείνους που θα συνεχίσουν να τολμούν, δεν ξέρουν ίσως πως αλλάζοντας τον κόσμο τους φωτίζουν το δικό μας. Μου έχει αρέσει ότι πριν από κάθε κεφάλαιο του βιβλίου, μάλλον κάθε κεφάλαιο του βιβλίου ξεκινάει με ένα απόφθεγμα από κάποιον συγγραφέα, από κάποιον πεφωτισμένο άνθρωπο, προσωπικότητα. Mm-hmm. Εσείς πώς τα επιλέξατε αυτά? Είναι έτσι νοήματα που σας συντροφεύουν ούτως ή άλλως, ή τα αναζητήσατε για τις ανάγκες της συγγραφής του βιβλίου? Πολλά και τα δύο ισχύουν. Πολλά από αυτά ήταν ρητά τα οποία ήξερα και ναι, με συντροφεύουν και είναι σημεία αναφοράς μου. Κάποια από αυτά τα αναζήτησα γιατί είχα σκεφτεί πως ήθελα έτσι σαν τέχνασμα, να το πω, να βάλω τον αναγνώστη, να δώσω στον αναγνώστη το στίγμα και το κεφάλαιο πριν το ξεκινήσει με έναν τίτλο. Τον τίτλο δεν ήθελα να τον δώσω εγώ, οπότε ήθελα να ψάξω να βρω ένα συμπυκνωμένο νόημα όλου του κεφαλαίου που θα ακολουθούσε και βρήκα τη βοήθεια μέσω αυτών των ρητών. Νομίζω ότι μέσα από το βιβλίο της Θάλιας Ψαρά, Δικαίωμά μου, βρίσκουν δύναμη και οι άνθρωποι που βιώνουν τέτοιου είδους καταστάσεις στους τέσσερις τοίχους του σπιτιού τους, βρίσκουν τη δύναμη να αποτινάξουν αυτό το εισαγωγικά ζυγό από πάνω τους, αλλά νομίζω ότι είναι και μια καταπληκτική αφύπνιση για όλους εμάς που είμαστε παρατηρητές τέτοιων φαινομένων, ένα βήμα πιο κοντά στο να το αναγνωρίσουμε και να προσπαθούμε να σταθούμε στους ανθρώπους που είτε είναι αγαπημένα μας πρόσωπα, είτε είναι άνθρωποι της διπλανής πόρτας. Θα πρέπει πραγματικά αυτό το παρατηρητές να σταματήσει τόσο άμεσα όσο πρέπει να σταματήσει και η ανοχή. Δηλαδή νομίζω είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει ταυτόχρονα. Πρέπει να πάψουμε πια να παρατηρούμε χωρίς να κάνουμε τίποτα, έτσι ώστε να νιώσουν από την άλλη πλευρά και οι άνθρωποι ασφαλείς ότι όταν μιλήσουν θα βρουν ανταπόδοση. Όταν μιλάνε σε κάποιον και ζητάνε βοήθεια και αυτός ο κάποιος δεν θέλει να ανακατευτεί, δεν θέλει να μπλεχτεί γιατί ενδεχομένως μπορεί να υπάρχει μια άσχημη κατάσταση στο σπίτι και που να ανακατεύεσαι τώρα σε οικογενειακά και που να τρέχεις και σε δικαστήρια και όταν υπάρχει όλος αυτός ο χαδερφισμός, να το πω, επανάπαυση να το πω, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Ναι. Είναι λογικό. Πού να μπλέξω εγώ τώρα. Οπότε και ο άλλος άνθρωπος με την πλευρά του που το βιώνει όλο αυτό λέει και τι νόημα έχει να μιλήσω. Γι' αυτό, κυρία λοιπόν, Ψαρά, πρέπει να πάψουμε να σκεφτόμαστε εμείς έτσι, για να υπάρχει έδαφος και σε αυτούς τους ανθρώπους έτσι να μιλάνε. Και είναι δικαίωμά μου. Είναι δικαίωμα του κάθε ανθρώπου να ζήσει φυσιολογική ζωή και όχι μέσα σε τέτοιες καταστάσεις. Θέλετε να κάνουμε το challenge που ανοίγω τυχαία μία σελίδα να δούμε που θα πέσουμε στο δικό σας βιβλίο? Γιατί εγώ ξεκίνησα να το διαβάζω και δεν, αλήθεια σας λέω ειλικρινά, δεν ήθελα να το αφήσω από τα χέρια μου. Από την πρώτη σελίδα με συνεπήρε ο τρόπος που εξελίσσεται. Γιατί μας βάζετε πολύ γρήγορα στην πλοκή, γιατί μετά παρακάτω αρχίζει το κομμάτι το δύσκολο της πραγματικότητας. Ναι. Λοιπόν, να κάνουμε τη δοκιμασία? Ναι, ναι, φυσικά. Ωραία, ξεφυλίζω και θα φωνάξω και την κυρία Βατάλη στο στούντιο να μας βοηθήσει με την κλήρωση, γιατί έχουν σπάσει οι τηλεφωνικές γραμμές. Λοιπόν, το νου σου, κύριε Βλαβένε, γιατί αμελείς ξανά τις υποσχέσεις και τους όρκους σου και δεν θα τα πάμε καλά. Ήταν αυτό που πρόλαβα να του πω αστειευόμενη πριν καν ξεκινήσω να παραπονιέμαι. Δεν σκόπευα αυτή τη φορά να μαλώσω μαζί του. Ήμουν αποφασισμένη να επικαλεστώ τη γυναικεία μου φύση και να αφήσω τον Νάζι να πάρει τη θέση της γκρίνιας. Δεν πρόλαβα.
Η ταχύτητα με την οποία σηκώθηκε από την καρέκλα του και μάρπαξε από το χέρι, σέρνοντάς με στην αποθήκη του μαγαζιού, φυλάκισε με τη βία κάθε επόμενη λέξη πίσω από τα χείλη μου. Αυτό το αστείο πρέπει κάποτε να τελειώσει οριστικά, με κατάλαβες? Γρύλισε το πρόσωπό μου μόλις κλείδωσε πίσω του την πόρτα. Είσαι γυναίκα μου, συνέχισε να ορίεται, και αυτό το μου δεν κρύβει πια τίποτα το ελπιδοφόρο. Θα σταματήσω εδώ, είναι η κτητικότητα. Εγώ λέω το Θεσσαλονίκη μου καλημέρα, με μια κτητικότητα ενδιαφέροντος και φροντίδας και αγάπης, και όχι ένα μου το οποίο πρέπει να γίνει, να κολλήσει στη λέξη δικαίωμα μου. Είναι το μου που άλλες φορές μας δίνει το παράδεισο και άλλες φορές μπορεί να μας στείλει στην κόλαση, εξαρτάται. Ναι, έτσι είναι. Κυρία Ψαρά, καλό τάξιδο να ευχηθώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα με βοηθήσετε με την κλήρωση, θα μου πείτε τρεις αριθμούς από το 1 μέχρι το 89. Δεν έχει προλάβει σήμερα η κυρία Βατάλη να εργαστεί, απαντάει στα τηλεφωνήματα. Από το 1 μέχρι το 89. Μάλιστα. 17. Χατζηβλάσιος Κώστας. 64. Θεολόγος Χρυσοστόμου. Και 76. Άντρες. Είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι τυχαίνει σε άντρες το βιβλίο. Μα χαίρομαι δεν, πάρα πολύ γι' αυτό. Δεν υπάρχει. Και, τώρα όμως το τελευταίο είναι γυναίκα. Τσιώτα Ιωάννα. Πάντα τυχεροί εύχομαι να είναι όλοι. Καλοτάξιδο, κυρία Ψαρά. Ξεκινήσατε, γράφετε ήδη πολύ το επόμενο. Να μας συνταράξετε και με το επόμενο μετά από το δικαίωμά μου. Έχω ξεκινήσει, ναι. Σιγά σιγά έχω ξεκινήσει. Είμαι σε πολύ αρχικό στάδιο ακόμη, αλλά... Με το καλό. Έχω μπει πλέον στην με ιστορία. Το καλό. Έχουν, οι πρωταγωνιστές έχουν πάρει τη θέση τους. Αρχίζει ναι, η ζωή ναι, ναι. τους στο χαρτί και γράφεται. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Ψαρά. Καλό τάξιδο. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.